Εντάξει, θα τον βάλω του και άμα πιάσει την καρύζει. Έχουμε και αυτά. Όλα τα είχα. Μπαίνει. Φυσικά τα πάω μια τρύπα. Γεια σε όλους. Άρης, Hardware Busters. Θέλετε πιο πολλά τεχνολογικά βίντεο. Θα τα έχετε. Ξεκινάμε. KFA2, KFA2, GeForce RTX 4070 EX Gamer. Αυτό δεν είναι όνομα προϊόντος, είναι τρένο ολόκληρο. Βέβαια, είπαμε να μην λέμε για τρένα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μετά από τις RTX 4090, 4080 και 4070 Ti, η NVIDIA αποφάσισε να κυκλοφορήσει την πιο οικονομική κάρτα της μέχρι στιγμής, στη σειρά 4000, η RTX 4070, η οποία χρησιμοποιεί το ίδιο τσιπάκι με τη 4070 Ti. Ας βγάλω και τα γυαλιά, ρε παιδί, γιατί δεν βλέπω από τα μακριά. Το τσιπάκι λέγεται AD104, με κάποιες αλλαγές βέβαια για να ρίξει την απόδοση και την τιμή. Οι κύριες διαφορές μεταξύ του 4070 και 4070 Ti είναι στους πιο λίγους CUDA πυρήνες, στα πιο λίγα Render Output Units και στα χαμηλότερο Boost ρολόι. Η μνήμη τώρα παραμένει στα 12 GB GDDR6-X με 21 GBP εύρος ζώνης. Πώς το είπα το bandwidth έτσι. Επιπλέον, η KFA2 RTX 4070 EX έχει ένα κατά τι υψηλότερο Boost Clock από το απλό μοντέλο στα 2535 MHz, 215W TDP, Thermal Design Power, 15W πιο υψηλά από την NVIDIA, την Original RTX 4070 Founders Edition, FE. Παρ' όλα αυτά, η Galaxy είναι εταιρεία πίσω από τις κάρτες γραφικών KFA2. Όσοι δεν ξέρετε, την Galaxy είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές καρτών γραφικών. Δραστηριοποιείται κυρίως στην Κίνα και στη Βραζιλία, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς και ασχολιάται μόνο με NVIDIA, δεν τα πάει και πολύ καλά με AMD. Λοιπόν, τι λέγαμε, η Galaxy αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει το 12 και 4 pin, το 16 pin καινούριο PCI Express Connector, αλλά πήγε με έναν απλό 6-2 pins PCI Express Connector. Οπότε, όποιος αποφασίσει να αγοράσει τη συγκεκριμένη κάρτα, δεν χρειάζεται να αλλάξει το φορτωτικό, δεν χρειάζεται να ψάχνετε για ATX version 3 του φορτωτικά, δεν χρειάζεται να ψάχνετε για adapters και όλα αυτά τα τραγικά. Και όντως, όταν είναι να κάνεις bend το καλώδιο, πιο καλή φάση είναι ή να πάρεις ένα ειδικό καλώδιο το οποίο είναι ήδη γωνιασμένο ή να μην χρησιμοποιήσεις το 16 και να πας σε 6-2. Γι' αυτό ίσως η Galaxy λέει δεν χρειάζομαι το 16, είναι υπερβολή, ας πάω σε ένα απλό καλώδιο να μην έχουν και χρήσεις κανένα πρόβλημα. Όπως όλα τα μοντέλα της σειράς 4000, η 4070 υποστηρίζει Shader Execution Reordering, CER, έχει τους καινούριους Ray Tracing πυρήνες, οι οποίοι υποστηρίζουν το DLSS 3. Οπότε, αν θέλετε να επενδύσετε σε κάτι που θα αντέξει στο μέλλον, θα πρότεινα σειρά 4000, τη συγκεκριμένα τη 4070. Ας πούμε μερικά λογάκια τώρα για το DLSS 3. Αυτό λειτουργεί ταυτόχρονα με το DLSS 2, το οποίο ονομάζεται Super Resolution. Δηλαδή, όποια παιχνίδια υποστηρίζουν DLSS 3, αυτόματα υποστηρίζουν και το 2. Αλλά πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι κάρτες γραφικών της 3000 σειράς ή 20.000, 2080 ας πούμε Ti, 3080 Ti, 3090 Ti δεν υποστηρίζουν DLSS 3. Αυτό είναι ένα μεγάλο μείον. Τα κύρια πλεονεκτήματα, μάλλον τα κύρια χαρακτηριστικά του DLSS 3 είναι η καινούργια μηχανή που αναπαράγει τα frames, δηλαδή παίρνει το ένα το frame, το πριν, παίρνει το μετά και βγάζει το ένα το ενδιάμεσο, έχει αλγόριθμο το οποίο σου βγάζει το ενδιάμεσο, το Super Resolution που βελτιώνει την ποιότητα των γραφικών, το οποίο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας DLSS του DLSS 2 και το Reflex, θα πούμε για το Reflex πιο μετά. Οι κατασκευαστές τώρα σύμφωνα με την NVIDIA μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν το DLSS 3 στα παιχνίδια τους και να υποστηρίζουν το DLSS 2 επίσης. NVIDIA επίσης μας λέει ότι δεν θα αφήσει στα κρύα του λουτρού αυτούς που επένδυσαν χιλιάδες ευρώ και δολάρια για να αγοράσουν την προηγούμενη σειρά της χιλιάδες των καρτών της NVIDIA. Θα συνεχίσει να αναπτύσσει το DLSS 2 για να τους αφήσει και αυτούς ευχαριστημένους. Για το Reflex τώρα, το Reflex SDK επιτρέπει στους προγραμματιστές των παιχνιδιών να μειώσουν την καθυστέρηση, δηλαδή μεταξύ εκεί που δίνεις την εντολή και αυτό που γίνεται στην οθόνη, μέχρι και 50%. Για την ακρίβεια ή να την αυξήσουν την απόδοση κατά 200%, όπως θέλετε πάτε το. Λειτουργεί τώρα, ο τρόπος που λειτουργεί είναι με το να φέρνεις στα ίσια τη μηχανή του παιχνιδιού, ώστε να μην χάνεται καθόλου χρόνος κατά τη διάρκεια που γίνεται το rendering. Δηλαδή, έχει κάποια frames να κάνει render το GPU, δεν αφήνει το GPU να έχει μια πολύ μεγάλη σειρά από δουλειά στο rendering, ώστε να καθυστερεί αυτή την εντολή που δώσετε εσείς να βγει στην οθόνη. Είναι μια αρκετά πολύπλοκη τεχνολογία. Το αποτέλεσμα είναι ότι διηγεί σε υψηλότερο ρυθμό απόκρισης, lower latency, μπορούμε να το πούμε αλλιώς, στο δικό μου το χωριό έτσι το λέμε, και εδώ να αναφέρω ότι δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το Reflex ξεχωριστά, άρα όταν ενεργοποιηθεί το DLSS 3 Frame Generation, το Reflex αυτόματα ενεργοποιείται και αυτό. Ας δούμε τώρα την καρτούλα, δεν την έχω εδώ παιδιά, κάνουμε τα βίντεο στο στούντιο παύλα σπίτι, μέχρι να μετακομίσουμε τουλάχιστον. Στο εργαστήριο έχουμε αφήσει όλα, δηλαδή δεν μπορώ να κάθομαι κουβάλα 15 τοφορικά 15 κάθε ζευκόνο που το θέλω να κάνω ένα βίντεο εδώ πέρα, είναι πρακτικά αδύνατο. Εν πάση περιπτώσει, η Έρη θα βάζει εδώ πέρα βίντεο, φωτογραφίες και όλα αυτά από την κάρτα. Τώρα, το σχεδίαση της κάρτας είναι όμορφη, είναι προσωπικά μου άρεσε. 3 RGB ανεμιστήρες, ο κεντρικός είναι κατά τι μεγαλύτερος, μεταλλικό backplate για να προστατεύει την κάρτα και σε ένα σημείο είναι κομμένο για να προσφέρει και καλύτερη ροή αέρα. Το μεταλλικό backplate εδώ να σας πω ότι εκτός το να βελτιώνει την θερμοαπαγωγή, επιπλέον προστατεύει και την πίσω πλευρά της κάρτας από τραυματισμούς. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρχει backplate. Τώρα, αυτή η κάρτα σε μαύρο δείχνει ωραία, εντάξει, αλλά υπάρχει και σε άσπρο χρώμα κάτω από το όνομα της Galaxy. Επίσης, όχι, πουλιέται και κάτω από την KFA2. Υπάρχει και σε άσπρο χρώμα. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο όμορφη σε άσπρο χρώμα. Δυστυχώς μου στείλαν τη μαύρη. Δεν με ρωτούσαν επιλογή χρώματος. Νομίζω ότι έχει και ροζ, Έρη. Για σένα. Ναι, νομίζω ότι βγαίνει και σε ροζ. Έλα, Έρη, είναι cute. Πώς το λες εσύ αυτό? Cute. Ναι. Κάνει μπρελόκ, ξέρω εγώ. Hello Kitty. Μετά από αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε και στο να δούμε την έκανα φίλο και φτερό την κάρτα. Παιδιά, το δύσκολο πράγμα σε αυτή την κάρτα δεν είναι να την κάνω φίλο και φτερό, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Το πρώτο είναι να μην χάσω. Μια βίδα έχασα, εντάξει. Μια βίδα έχασα γιατί έβαλα το χέρι μου εδώ και σηκώθηκε μαζί με το χέρι μου και η βίδα και έφυγε στο πάτωμα και ψάχνω με 3 άτομα να τη βρούμε. Το δεύτερο θέμα είναι να τη βάλει στην κάρτα. Πρέπει να θυμάσαι τον τρόπο που τα έβγαλε ώστε να κάνει την ανάποδη φορά και να μπουν όλα. Πρέπει να την έβαλα και την έβγαλα 2-3 φορές μέχρι να καταφέρω να δω πώς κατά θα βιδώσω όλες τις βίδες. Τέλος πάντων, ήταν λίγο περίεργο το όλο concept. Εν πάση περιπτώσει, το GPU παίρνει ρέμα από 8 power faces και 2 power faces αναλαμβάνουν τις μνήμες. Ο controller για το GPU, τα power faces του GPU, UPI UP9512R και για τη μνήμη UP9529Q. Όποιος θέλει να δει πολύ παραπάνω, hwbusters.com, θα δείτε το review της κάρτας ζευκών εκεί, καμιά 500 γραφήματα, θα τα δούμε και αυτά. Τεστ σύστημα. Εδώ είναι που γίνεται λίγο της τελής. Ο Άρης είχε ένα 12900KF, ξέρετε, όταν αρχίζει και μιλάει ο άλλος για το δικό του τέτοιο στο τρίτο πρόσωπο, κάπου τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αναβάθμισα σε ένα Ryzen 7 7800HDD. Λέω τώρα, άμα κάτσω και σβήσω όλο το database, εντάξει, δεν μου πήγαινε καρδιά να το κάνω. Κανονικά πρέπει να σβήσεις όλο το database και να δοκιμάσεις όλες τις κάρτες γραφικών από την αρχή. Για ένα review κάρτας γραφικών χρειάζομαι full μιλάμε, μια εβδομάδα δουλειά για να τρέξω τα παιχνίδια, power measurements, να πάρω μετρήσεις ήχου, όλα αυτά. Μια εβδομάδα full, όχι 8 ώρο, παραπάνω, 10 και 12 ώρες τη μέρα. Δεν μου πήγαινε να σβήσω το database, οπότε έχω κρατήσει το database, απλά να ξέρετε ότι επειδή ο 12900KF σε χαμηλές αναλύσεις ο επεξεργαστής αποτελεί το πρόβλημα, το bottleneck που λέμε στο χωριό μου. Ο 7800 είναι πολύ πιο γρήγορος από το 12900 και αυτό φαίνεται όταν βάλεις μια 4090 σε HD, θα δεις μεγάλες διαφορές, δηλαδή ίδια κάρτα γραφικών με διαφορετικούς επεξεργαστές. Το πρόβλημα θα είναι προφανώς στον επεξεργαστή που τρενάρει την κάρτα γραφικών, θα δείτε διαφορές. Παρ' όλα αυτά, κράτησα τα αποτελέσματα από το 12900KF για να έχετε και μια ιδέα το τι προσφέρει μια γενιά επεξεργαστή, μια διαφορετική γενιά επεξεργαστή. και τώρα φυσικά περνάνε για το γάμο, κάτσε να τελειώσω ένα κορνάδο. Γι' αυτό το λόγο κράτησα τα HD αποτελέσματα. Βέβαια αναφέρω σε πολλά σημεία, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, ότι αν όλες οι κάρτες γραφικών, π.χ. αν είναι 4090 έτυχε με τον 7800HVD, διαφορές σε HD θα ήταν πολύ μεγαλύτερες. Τώρα, για να μετρήσω κατανάλωση, έχω PowerNetX version 2, το απόλυτο σύστημα, και πάμε, δεν θα δείξω το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, παιδιά. Όποιος είναι τα δύο αυτά, hwbusters.com, το είπαμε. Rendering, απόδοση στο rendering, δηλαδή κάνετε ένα βίντεο edit και το βγάζετε για rendering. Εδώ πέρα η 4070 αποδίδει καλύτερα από την 3070 Ti, αλλά χάνει από την 3080 Ti, οπότε αν θέλετε, αν είστε μεταξύ, βρείτε μια φτηνή 3080 Ti μεταχειρισμένη και λέτε να αγοράσω αυτή, βέβαια στα 600 ευρώ και στα 700 μπορεί 800 να βρεις. Γιατί λέει 600 ευρώ η 4070, δεν νομίζω θα έρθει στα 600, 700 και θα έρθει εδώ πέρα. Αν ενδιαφερόσετε για rendering, πάτε 3080 Ti, εν πάση περιπτώσει. Γενική απόδοση στα παιχνίδια. Σε αναλύσεις QHD, όπου ο επεξεργαστής δεν αποτελεί πια σοβαρό θέμα, η 4070 είναι αρκετά γρηγορότερη από την 3070 Ti, αλλά τη δέρνουν οι υπόλοιπες higher-end GPUs και έρημοι κοιτάει λίγο παράξενα. Τώρα, αν ενεργοποιήσετε το Ray Tracing, η AMD, το θηρίο αυτό, η 6960, είναι 13% γρηγορο... συγγνώμη, έλα, το ανάποδο του γρηγορότερη. Πιο αργή. Αργότερη. Εδώ βλέπετε, παιδιά, η 6960 έχει τρομερή δύναμη. Μιλάμε για καρτάρα τώρα, όχι ιστορίες. Αλλά όταν ενεργοποιηθεί το RTX, η AMD έχει χάσει μια γενιά RTX. Είναι πίσω μια γενιά από την NVIDIA. Το πρόβλημα της AMD είναι ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να φέρει στα ίσια, και δεν νομίζω ότι θα γίνει σύντομα, να έρθει στα ίσα με την NVIDIA με ενεργοποιημένο το Ray Tracing. Και εδώ που τα λέμε, για μένα δεν μετράει η ποσότητα, δηλαδή τα πόσα frames θα βγάλεις, αλλά η ποιότητα αυτών των frames. Και για να έχεις ποιότητα πρέπει να έχεις το Ray Tracing. Πρέπει η AMD κάποια στιγμή να καταφέρει να έρθει στα ίσα. Σε UHD αναλύσεις ο επεξεργαστής δεν αποτελεί πρόβλημα, οπότε εδώ πέρα το μοναδικό που δεν βοηθάει, που κόβει τις επιδόσεις, είναι η κάρτα γραφικών. Η 4090 βλέπετε ότι προσφέρει τις διπλάσιες επιδόσεις από τη 4070, αλλά επίσης κοστίζει πολύ περισσότερο. Η 6960 μένει πίσω αν ενεργοποιήσετε το Ray Tracing, και επίσης αν ενεργοποιήσετε το Ray Tracing η διαφορά επιδόσεων μεταξύ 4070 και 3080 Ti και 3090 Ti μεγαλώνει. Προφανώς οι δύο τελευταίες προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις. Θόρυβος στα παιχνίδια χαμηλότερος από 21 decibel, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια του FurMark, το οποίο τα άφησα να τρέξει πάρα πολύ, ο θόρυβος ήταν αυξημένος στα 35 decibel, αυξημένος σε σχέση με τις υπόλοιπες κάρτες που δοκίμασα τουλάχιστον. Κατανάλωση ενέργειας, η μέση κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλή, σε καμία περίπτωση δεν ξεπέρασε τα 230W, η Galaxy αναφέρει 215W maximum, εγώ μέτρησα 228 μέση κατανάλωση στο FurMark, στα παιχνίδια η μέση κατανάλωση ήταν στα 203W. Επίσης, χάρη στο PowerNetX μπορώ και μετράω απότομες μεταβολές στην κατανάλωση, Power Spikes τα λέμε, ακόμα και σε επίπεδο millisecond. Μέτρησα 271W μέγιστο Power Spike. Στο συγκεκριμένο γράφημα να σας πω ότι δεν έχουν μετρηθεί όλες οι κάρτες γραφικών με το καινούργιο PowerNetX που επιτρέπει μέχρι και 1000, ίσως και παραπάνω μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο, αλλά με το προηγούμενης γενιάς, το οποίο δεν τα πιάνε όλα το Power Spikes, μέγιστη ταχύτητα ήταν 50-60, νομίζω το maximum με 100 μετρήσεις το δευτερόλεπτο, καμία σχέση δηλαδή σε σχέση με το καινούριο. Αν μετρούσαμε το καινούριο όλες τις κάρτες θα βλέπετε αρκετά υψηλότερα Power Spikes. Απόδοση αναβάτ, σε QHD η RTX 4090 τρώει bottleneck από τον 12900KF, γι' αυτό και περνάει η 4070 μπροστά. Παρ' όλα αυτά η 4070 πάρα πολύ αποδοτική κάρτα. Αλλά η δύναμη της 4090 σε επιδόσεις αναβάτ φαίνεται σε UHD αναλύσεις, όπου δεν το έκανε ένα bottleneck από τον επεξεργαστή. Εδώ βλέπετε ότι περνάει μπροστά, με τη 4070 πάλι να επιτυχάνει πολύ καλή επιδόση στη δεύτερη θέση. Εδώ να αναφέρω ότι η RTX 4090 είναι από τις πιο αποδοτικές κάρτες της σημερινής αγοράς. overclocking, υπερχρονισμός, Cyberpunk 2077 έτρεξα, 4K ανάλυση, ultra settings στα γραφικά, χωρίς Ray Tracing ή DLSS ενεργοποιημένο. Αυτό που πέτυχα σε επιδόσεις των frames ήταν 13,51%, πολύ σημαντικό ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι η κάρτα γραφικών έχει να δώσει, αν θέλετε να ασχοληθείτε. Είδα ότι μερικοί ασχολούνται να κάνουν undervolting συγκεκριμένη κάρτα γραφικών. Πραγματικά δεν βλέπω κανένα λόγο να κάνεις undervolting σε μια κάρτα που έχει λίγο πτρή, κατά τι παραπάνω από 200W TDP. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα για undervolting, ίσα ίσα που θα πρέπει να τη βοηθήσεις με υπερχρονισμό. Αν θες να πάρεις το κάτι της παραπάνω, δεν χρειάζεται πάντως να αυξήσετε τα volt. Το σύστημα ψήξης κάνει πολύ καλή δουλειά, όπως βλέπετε στα γραφήματα κάπου εδώ πέρα που θα τα προσθέσει η Airy. Δεν έχει ψηλό TDP, 2,5 slot πιάνει το σύστημα ψήξης της συγκεκριμένης κάρτας, πολύ 3 ανεμιστήρες, αρκετά μεγάλο το heatsink, καλός σχεδιασμός, πολύ καλά τα πάει. Και φτάσαμε στον επίλογο. Παρόλο που μέτρησα 228 μέση κατανάλωση στο FurMark, 203 σε παιχνίδια και μέχρι 271 peak κατανάλωση, δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα με το μονό PCI Express Connector 6-2 pins. Το κάθε καλώδιο από αυτό το connector μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 7 A, τα οποία στα 12V μας κάνουν 252W στο σύνολο χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Τα 252W είναι 49W χαμηλότερα από ό,τι μέτρησα κατά τη διάρκεια του Cyberpunk. Επίσης χαμηλότερα αρκετά από το FurMark, που δεν ξεπέρασε σε καμία φάση η μέση κατανάλωση στα 230W, οπότε μια χαρά, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα με το μονό PCI Express Connector. Επίσης, η συγκεκριμένη κάρτα πολύ δυνατό, δεν χρειαζόστε ATX version 3 το φορτωτικό. Αυτό σας γλιτώνει από ένα πολύ σημαντικό έξοδο, γιατί το φορτωτικά ATX version 3 είναι πολύ πιο ακριβά από τα προηγούμενης γενιάς το φορτωτικά. Επίσης, δεν χρειαζόστε ειδικά καλώδια, το 16-άπινο, το οποίο δεν μπορείτε να το κάνετε και πάρα πολύ να το φέρετε στα μέτρα σας με γωνίες, κλίσεις και όλα αυτά. Έχουν ακουστεί χίλια μύδια και ειδικά με τους αντάπτορες. Ο ιδανικός επεξεργαστής για τη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών AMD Ryzen 7 και όχι μόνο 7800X 3D, ο οποίος είναι πάρα πολύ αποδοτικός. Αν χρησιμοποιήσετε 4070 και 7800X 3D, ένα καλό 550 το φορτικό είναι μια χαρά. Αν τώρα θέλετε να πάτε σε έναν πολύ πιο δυνατό επεξεργαστή, ας πούμε Intel 13900K ή κάποιον πιο δυνατό AMD, 650W το λιγότερο το φορτικό θα πρέπει να αγοράσετε, καλής ποιότητας το φορτικό. Δείτε το database Cybernetics ή διαβάστε τα review μας στα φορτικά στο hwbusters.com για να δείτε τι θα αγοράσετε. Συνολικά σε επιδόσεις, 4070 είναι πολύ πιο δυνατή από τον 3070 Ti και κοστίζει $200 λιγότερο από τη 4070 Ti, χάνοντας βέβαια αρκετά σε επιδόσεις σε σχέση με αυτή. Αν παίζετε σε αναλύσεις HD και QHD, είναι πολύ καλή η καρτούλα. Θα σας πρότεινα DLSS να το ενεργοποιείτε, ειδικά αν θέλετε να παίζετε με τα παιχνίδια σε Ray Tracing. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το Ray Tracing. Δεν προτιμώ την ποσότητα, την ποιότητα των γραφικών. Θέλω υψηλή ποιότητα στα γραφικά. Για εσάς που αναρωτιέστε για τα 12 GB μνήμης αν είναι αρκετά, δεδομένου ότι παίζετε σε HD και QHD δεν θα υπάρχει θέμα. Αν κάποιο παιχνίδι θέλει παραπάνω GB μνήμη, σημαίνει ότι είναι ένα πολύ κακογραμμένο παιχνίδι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα σε 3-4 χρόνια από τώρα μην με ρωτάτε τι θα γίνει. Προφανώς τότε θα έχετε ήδη αλλάξει την κάρτα. Αν παρόλα τα αυτά θέλετε 16 GB video RAM, πάτε σε AMD Radeon RX 6800XT και 6900XT που πουλούνται σε πάρα πολύ καλές τιμές, αλλά οι συγκεκριμένες με το Ray Tracing ενεργοποιημένο είναι κατά πολύ πίσω σε επιδόσεις ακόμα και από την 4070. Τώρα θα ήθελα πολύ να δώσει τι τιμή θα έρθει στην Ελλάδα η 4070 γενικά. Η KFA2 πουλιέται επίσημα στην τιμή που έχει δώσει η AMD τα $600 ή €600. Πολύ χλωμό να βρείτε 4070 πιστεύω σε αυτή την τιμή. Δυστυχώς οι τιμές των καρτών γραφικών έχουν πάρει την άνοδο. είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από τότε που είναι το mining boom. Έχουμε συνηθίσει, είναι αυτό που λέμε ότι το βάταχο τον βάζει σιγά σιγά και όχι απότομα, οπότε δεν το καταλαβαίνει ότι αυξάνει τη θερμοκρασία και τρέχει στους 100 βαθμούς κάποια στιγμή μέσα στο νερό και λέει μια χαρά, κάνω χαμάμ. Έτσι την πατήσαμε κι εμείς. Είδαμε κατά τη διάρκεια του mining boom οι κάρτες γραφικών να εκτοξευτούν σε 2.5-3 χιλιάδικα και λέγαμε πω. Κάπου το συνηθίσαμε και βλέπουμε τώρα κάρτα γραφικών να πουλιέται στα 600 και 700 ευρώ και λέμε εντάξει, φτηνιάρα είναι. Δεν είναι φτηνή, παιδιά. Αν αναλογιστείς ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι πολύ κάτω από τα 600 ευρώ, δεν είναι καθόλου φτηνή η συγκεκριμένη κάρτα. Θυμάμαι όταν μου κυκλοφορήσαν 1080 Ti που κάναν λίγο πάνω από το χιλιάδικο και λέγαμε τι λεφτά είναι αυτά. Ή πιο παλιά ακόμα που έπαιρνες την top κάρτα γραφικών με 500-600 ευρώ. Δυστυχώς αυτό, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τιμές πάνω από χιλιάδικο, 1500, διχίλιαρο και δεν μας φαίνεται τρελό, ενώ θα έπρεπε να μας φαινόταν πάρα πολύ τρελό. Θα μου πεις τι μπορείς να κάνεις, να πεις δεν αγοράζω κάρτες γραφικών, θα τις παίρναν τότε οι μάνες, δεν είχαν θέμα. Δεν ξέρω ειλικρινά πώς θα βγει αυτό. Απ' τη μια γκρινιάζουμε και λέμε ότι ενώ το φορτικό είναι πανάκριβο όταν κάνει 500 ευρώ και δεδομένου το φορτικό το κρατάς για δεκαετία, πολλές φορές και παραπάνω, και δεν κάνει kick, ενώ την κάρτα γραφικών σε 2-3 χρόνια είναι για πέταμα. Εντάξει, ίσως τα παραλέω, αλλά τέλος πάντων 10 χρόνια την κρατάς με τίποτα και την αγοράζεις πολύ πιο ακριβά. Και λέμε όλα εντάξει, αντί να γίνει, δεν ξέρω, επανάσταση, δεν ξέρω τι να γίνει, αλλά κάπως πρέπει να ερεμήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μια κάρτα γραφικών πρέπει να κάνει 2 και 2,5 χιλιάδικα. Από τη στιγμή που ένα PlayStation 5 κοστίζει 500 και κάτι ευρώ. Και σου προσφέρει τα πάντα και σε επίπεδο gaming και δεν σου λείπει τίποτα από γραφικά. Και βλέπεις ενώ ένα PlayStation 5 κάνει 500 ευρώ, η συγκεκριμένη κάρτα από μόνη της 4070 που είναι η πιο οικονομική της σειράς 4000 κοστίζει γαμώ την τρέλα μου 600 ευρώ επίσημη τιμή, ανάθεμα θα τη βρείτε 600 ευρώ, θα τη βρείτε στα 700-750 και συν της άλλης είναι μόνο η κάρτα. Για να στήσεις ένα σύστημα γύρω από αυτή την κάρτα για να παίζεις παιχνίδια, θες κανένα χιλιάδικο τουλάχιστον. Να πάρεις ένα καλό επεξεργαστή, μνήμες, NVMe και όλα αυτά. Απ' τη μια οι κονσόλες είναι φτηνές, δηλαδή παίρνεις ένα PlayStation στα 500 ή ένα Xbox και ακόμα πιο χαμηλά, αλλά τα παιχνίδια είναι ακριβά. Αλλά να πω και την άλλη, κανονικά τα παιχνίδια και στους υπολογιστές πρέπει να τα αγοράζεις επίσημα, όχι από το θείο να έρχονται. Γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε και αυτούς που τα γράφουν, αν μη τι άλλο. Για μένα, αν είστε gamer και μπορείτε να τη βρείτε με κονσόλες, πάτε κονσόλα. Ειλικρινά, δεν συμφέρει με την καμία. Για να δεις τα γραφικά επίπεδου PlayStation αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να επενδύσεις σε πιο δυνατή ακόμα κάρτα από τη 4070. Γιατί το PlayStation μπορεί και παίζει 4K. Πώς παίζει 4K με χαμηλότερο hardware σε σχέση με αυτό που έχουν οι σημερινοί υπολογιστές? Γιατί είναι ένα σύστημα dedicated πάνω στο gaming. Δεν θα φάει ούτε έξτρα πόρους για να τρέξει τα Windows, δεν θα φάει έξτρα πόρους για να τσεκάρει από πίσω στο background το email σας, για να βλέπει το calendar, για να κάνει δεν ξέρω κι εγώ τι άλλες βλακίες κάνουν τα Windows. Είναι ένα σύστημα αποκλειστικά κομμένο και ραμμένο για gaming. Και οι προγραμματιστές το ξεζουμίζουν. Πάνε μέχρι τρέλα το προγραμματίζουν, να εκμεταλλευτούν μέχρι και την τελευταία ποσοστό επεξεργαστικής ισχύς που έχει. Κάτι το οποίο δεν ισχύει δυστυχώς για τα μοντέρνα συστήματα. Βλέπεις τους πιο πολλούς επεξεργαστές, προγραμματιστές που λένε χέστηκα με το συμπάθειο, έχω πάρα πολύ ισχύ από κάτω, θα κάνω ό,τι θέλω και δεν θα κάτσω να φτιάξω τον κώδικα ώστε να τρέχει γρηγορότερα και αυτό βλέπετε και αυτά τα κουφά να θέλουμε για τα παιχνίδια 12-16 GB video RAM που ακούστηκε. Κουφό αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, πολλά είπαμε. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι. Πρέπει να γίνουμε πολύ περισσότεροι για να σας φέρουμε και άλλα τεχνολογικά βίντεο που από ό,τι λέτε σας ενδιαφέρουν και μας ενδιαφέρουν. Όπως σας είπαμε, θα πάμε στην Comitex, θα φέρουμε πολύ πράγμα από εκεί πέρα. wsn.gr, το e-shop μας, μπορείτε να βρείτε τα πάντα εκεί. Αν δεν έχουμε κάτι, μας στέλνετε ένα mail, μας παίρνετε τηλέφωνο, στέλνετε ταχυδρομικό περιστέρι, στέλνετε ταχυδρομικό γάτο, ταχυδρομικό φίδι, ό,τι θέλετε. Μας λέτε θέλουμε, ψάχνουμε αυτό, αν μπορείς να μας το φέρεις, στέλνουμε και Κύπρο και Ελλάδα. Ελλάδα, επειδή είναι αυξημένα τα μεταφορικά, συμφέρει πιο πολύ παιδιά για ακριβά πράγματα όπως ας πούμε ΝΑΣ. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων ή ακριβά τροφοδοτικά. Τα δίνουμε σε πάρα πολύ καλές τιμές, είναι όλα δοκιμασμένα, δεν τα πουλάμε σαν καινούργια, γι' αυτό και οι τιμές είναι πιο χαμηλές, είναι αυτά που κάνουμε δοκιμές. Εμείς δεν ανοίξαμε το μαγαζί προς το παρόν για να πάμε κόντρα σε κανέναν άλλον που έχει μαγαζί, ανοίξαμε για να φύγει το τεράστιο στόκ που έχουμε και να τα πάρουν κάποιοι άνθρωποι να τα χάνουν. Είναι κρίμα να έχουμε όλο αυτό το hardware και να το βλέπουμε να κάθε να πιάνει σκόνη. Είναι απλά κρίμα, ενώ μπορεί να το χαρεί ένας άνθρωπος. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να προσθέσουμε. Δεν έχουμε, η Έδη μου λέει δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Και αυτό, Discord server, ναι. Patreon σελίδα, θέλετε να μας υποστηρίξετε και αυτά. Τα λέμε.